είναι αν από όλο αυτό μπορεί να οδηγηθούμε ακόμα και στην πτώση της κυβέρνησης. Αν αυτό δηλαδή μπορεί να είναι, όπως είπε κάποια η θριαλίδα, που θα οδηγήσει αυτή την κυβέρνηση σε διάλυση έτσι όπως πάντα. Αντώνη μου, όλα αυτά τα κάνουν εκ του ασφαλούς. Ο λαός όλα αυτά τα λέει τσάμπα μαγκές. Και γιατί είναι τσάμπα μαγκές? Διότι όλοι τους, σε όλους τους τόνους λένε ότι μπορεί να χάλασε η χημεία της κυβέρνησης, αλλά δεν πέφτει η κυβέρνηση. Τον άκουσες στο ρεπορτάζ το Γιάννη το Πιταρά τι λέει, ότι ο Πρωθυπουργός θα τους βάλει να κάτσουν όλοι μαζί. Ναι, και ο κ. Χατζησοκράτης από τη Δημάρη είπε ναι, ράγισε λίγο το γυαλί, αλλά δεν έσπασε και πάει λέγοντας. Να τα πούμε απλά τα πράγματα και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάρα πολύ καλές οι πληροφορίες του Γιάννη, της Κάτιας. Όμως, όλα αυτά πότε συμβαίνουν? Μετά τα μπράβο των ξένων. Μόλις άρχισαν οι ξένοι να χαλαρώνουν τη θηλιά που μας έχουν βάλει στο λαιμό, ξετσούμισαν. Και τι θέλουν τώρα? Θέλουν να καταδείξουν τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τους, δηλαδή ότι έχουν διαφορετικές μαρκίζες στα μαγαζιά τους, για να μαζέψουν και πάλι την εκλογική τους πελατεία. Ακούσαμε τον βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας να το λέει. Μα θα αφήσουμε 400 τόσες χιλιάδες ψηφοφόρων στη Χρυσή Αυγή? Δεν είναι όλοι αυτοί φασίστες? Σίγουρα δεν είναι φασίστες αυτοί που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή. Θέλει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να τους μαντρώσει πάλι, να τους πάρει πίσω. Είδαμε μέσα από το ρεπορτάζ, με προσοχή άκουσα την Κάτια και τον Γιάννη να λένε ότι, και όντως έτσι είναι, ότι ο πιο σκληρός μέσα κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης ήταν ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις τον βλέπουν πια να καταβαραθρώνεται. Τον βλέπουν κάτω από, δηλαδή, το 5%. Τι εννοείς, ότι πίσω από όλο αυτό, μισό λεπτό, πίσω από όλο αυτό είναι ένα δημοσκοπικό παιχνίδι στη λογική ότι και η Δημοκρατική Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται με μειωμένα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις? Φυσικά. Δηλαδή, όταν το ΠΑΣΟΚ έχει κάτω από, 7%, κάτω από το 7%, φυσικά έχει άγχος ο ηγέτης. Τι θα γίνει? Αλλά, το 7%.